Και από την Πέλα να πάμε στην Βέρεια και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καρολίδη από το verianet.gr, όπου παρακολούθησε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία ολοκληρώθηκε, κύριε Καρολίδη, σωστά? Ναι, ολοκληρώθηκε και όπως είπατε πολύ σωστά την παρακολουθήσαμε, αλλά εκ μακρόθεν στο μεγαλύτερο της διάστημα, καθώς να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ήταν ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έδωσε Γιαννιτσά και τρίτο νοσοκομείο ήταν το νοσοκομείο της Βέρειας, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μια νοητή γραμμή που την ελέγχανε μέχρι και με βαρ για να μην περάσουμε πιο δίπλα. Ο χώρος επίσκεψης ήταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτρέπεται μόνο είσοδο στο συνεργείο της ΕΡΤ. Παρόλα αυτά, στο τέλος της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός της χώρας ήρθε προς όλους τους δημοσιογράφους και έκανε δηλώσεις. Κατά την επίσκεψή του αναφέρθηκε... Και εδώ διτώ το μήνυμα, όπως και στην Πέλα και στα Γιαννιτσά, δηλαδή και εμβολιασμός και κατάσταση COVID, η οποία δείχνει να είναι μια καλύτερη εικόνα σταδιακά. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι δεν διέφεραν οι δηλώσεις, διέφεραν μόνο λεκτικά, αλλά νοηματικά οι δηλώσεις που έκανε σε ένταση και Γιαννιτσά δεν διέφεραν σε σχέση με την Βέρεια. Στη Βέρεια εξήγηλε ότι ως επίσημη έναρξη ημερομηνίας των εμβολίων θα είναι ο Σονούπο σε 4 μέρες, 27 Δεκεμβρίου, και μάλιστα οι πρώτοι που θα κληθούν να εμβολιαστούν για να δώσουν, όπως είπε, και το καλό παράδειγμα και για λόγους παραγωγικούς κοινωνικά, θα είναι οι υγειονομικοί, θα ακολουθήσουν οι ευάλωτες ομάδες και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός, έχοντας σαν στόχο να εμβολιαστεί το 60-70% του πληθυσμού της χώρας. Εσείς στην Ημαθία πόσα εμβολιαστικά κέντρα, πριν ο καλός συνάδελφος ο κύριος Μπουλουσάκης μας είπε για 9 σε όλο τον νομό Πέλας, είναι αντίστοιχος ο αριθμός και στην Ημαθία? Έχω την εντύπωση ότι εδώ ο αριθμός δεν είναι αυτός, τουλάχιστον ενημέρωση δεν είχαμε για κάτι περισσότερο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός χώρας, φεύγοντας από το νοσοκομείο, επισκέπτηκε και τον χώρο εμβολιασμού όπως έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο της Βέρειας. Κάτι ανάλογο και αντίστοιχο θα υπάρχει και στο νοσοκομείο της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω στη συνέχεια αν θα υπάρξουν άλλα περιφερειακά κέντρα ή αν τελικά τα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργήσουν μόνο στο νοσοκομείο Βέρειας και Νάουσας και στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας. Τώρα, ποια είναι η υγειονομική εικόνα σήμερα στην περιοχή? Έχουμε μία πτωτική τάση και αυτό είναι βέβαια ιδιαίτερα παρήγορο. Να πω ότι χθες είχαμε το δεύτερο κύκλο rapid test που πραγματοποιήθηκε για την Βέρεια, για την ευρύτερη περιοχή της Βέρειας, όπου είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, καθώς στα 290 rapid test εντοπίστηκε μόνο ένα θετικό. Άρα έχουμε ένα ποσοστό 0,5% και λιγότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο rapid test που έγινε στις 26 Νοεμβρίου, όπου το ποσοστό έφτασε στο 7,3%. Υπάρχει μια τάση πτωτική και τα δείγματα τουλάχιστον είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι πάρα πολύ καλό και όπως ρώτησα και τον συνάδελφο από την Πέλα, θα ρωτήσω και εσάς και έτσι να κλείσουμε, το κλίμα που υπάρχει εν ώψη των Χριστουγέννων, αν κρίνεται ότι θα τηρηθούν τα μέτρα με τα τραπέζια τα οικογενειακά εκεί στην περιοχή ή θα τα κάνουμε πάλι μαντάρα και θα γυρίσουμε σε κανένα τρίτο κύμα? Έχω την εντύπωση ότι σε γενικές γραμμές θα τηρηθούν τα μέτρα, θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα, θα τηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που χρειάζεται για να έχουμε μια κατάσταση τουλάχιστον μη επιδείνωσης. Αλλά από εκεί και ύστερα, προσωπική μου άποψη εκφράζω, τίποτα περισσότερο. Έλληνες είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Κύριε Δημήτρη Καρολίδη, σας ευχαριστώ πολύ. verianet.gr. Καλές γιορτές, να είστε καλά. Καλές γιορτές, ευχαριστώ.